Κυρίες και φίλες, καλώς ήρθατε στις Γέφυρες, μια εκπομπή που φιλοδοξεί να ενώσει τους Έλληνες του εξωτερικού με τους Έλληνες του εσωτερικού. Μαζί μας σήμερα, στην πρώτη εκπομπή, καλεσμένος ο καλός μου φίλος και δικός σας φίλος, ο Στέλιος Διονυσίου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ με τις περιοδίες που έκανες στην Αμερική και στην Αυστραλία και έχεις ζήσει αυτούς τους ανθρώπους, πώς τους έχεις δει? Πραγματικά έτσι μου έκανε τεράστια εντύπωση, Γιάννη, και στην Αμερική και στην Αυστραλία που πήγαμε πρόσφατα πριν μερικούς μήνες. Πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση έτσι η αγάπη του κόσμου προς εμάς τους τραγουδιστές. Έτσι μια ζεστασιά, διακρίνεις μια ζεστασιά να έρθουν να σε αγκαλιάσουν, να σε εξυπηρετήσουν, να σε πάνε να φας έξω, στα σπίτια τους να σε φιλοξενήσουν. Γενικά ό,τι ήθελες, πραγματικά γύρω μας είχαμε καθημερινά έτσι ανθρώπους που ό,τι θέλαμε το είχαμε στα πόδια μας. Στο σημείο αυτό σου έχω μια εκπλήξη. Η κάμερα της εκπομπής ήταν στα παρασκήνια των συναυλιών σου, ναι, και παρακολούθησε από κοντά τον κόσμο και το τι γινόταν. Θα το δούμε. Μαζί σου. Περιμένουν οι άλλοι έξω, μπορείς και γρήγορα. Και το όνομά σου? Χριστιανά. Δεν το πιστεύω. Πού δεν βρήκες να την κάνεις εδώ? Έχω καλούς φίλους, οι οποίοι με τροφοδοτούν με τα πάντα. Άμα σου πω, δεν την έχω. Να σου τη δώσω. Κανόνισε, σε παρακαλώ πολύ, να πάρουμε ένα αντίγραφο. Να την έχω γι' αυτό, γιατί πραγματικά έτσι είναι πάρα πολύ ωραία και έτσι μου θύμισε καλές στιγμές εκεί στην Αυστραλία. Βέβαια, η τηλεόραση του Αντένα και το ραδιόφωνο φιλοδοξούν και όχι μόνο να φέρνουν τους Έλληνες της ομογένειας κοντά στους δικούς τους ανθρώπους. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος της εκπομπής. Αλλά ας περάσουμε σε κάτι άλλο. Θυμάμαι έναν πατέρα, σαν μια ιστορία, με όνομα βαρύ σαν ιστορία, είναι η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά, πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το Στράτο, και στη φωνή, και στην εμφάνιση και παντού. Στην εμφάνιση δεν το λέγα. Γιατί? Γιατί έχω τα κιλάκια μου, ο Στράτος δεν ήταν έτσι. Ήταν, θες να πεις, πιο κομψός. Βέβαια. Πραγματικά, ας πούμε, και είναι ένα πράγμα το οποίο θέλω να το μοιάσω πάρα πολύ, στο πόσο προσεκτικός ήταν στη δουλειά του, ενώ όχι στις επιλογές που έκανε, βέβαια και εκεί ήταν προσεκτικός, στον πλήσιμό του. Μου λέγανε δικοί σου άνθρωποι, αυτοί που είπαν ότι έχουν ζήσει το Στράτο, ότι πολλές φορές ξεκίναγε η ορχήστρα να παίζει, ήταν λίγο πριν βγει στην πίστα, έδινε τη γραβάτα και ξεκίναγε να τραγουδάει. Πιστεύω ότι ήταν επαγγελματίας με όλη τη σημασία της λέξεως, και αυτό που έκανε το λάτρευε. Ήταν καψούρισμα το τραγούδι. Έτσι. Και αυτό πιστεύω έβγαινε στον κόσμο. Έχει το ότι έβγαινε στην πίστα. Πριν, δεν ξέρω, ο κόσμος από κάτω μπορεί να έτρωγε, μπορεί να μίλαγε, μπορεί δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν έβγαινε στην πίστα, αυτά λοκοβόντουσαν μαχαίρι και έβλεπες από κάτω 1.000 και 2.000 άτομα που βγήκαν καθημερινά να τον δούνε. Δεν ξεγολάγανε τα μάτια τους από πάνω. Να θυμηθούμε κάτι από το Στράτο. Και βέβαια, το ρωτάς. Τύχη σκληρή και άδικη, έχεις πληγωμένα και καταδικασμένα. Τύχη σκληρή χρονών, ένα βράδυ πριν, μάλλον μερικούς μήνες πριν μας αφήσει, με σήκωσε πάνω και είπαμε παρέα δύο τραγούδια. Ήταν έτσι μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα, την οποία θα τη θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.
Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στο Στράτος, περίπου το 1989 μιλάμε. Ήτανε γιορτές, όχι, είχε μπει το 90. Ήτανε μέρες που δεν είχα σχολείο εγώ, γιατί κάθε Παρασκευή και Σάββατο πήγαινα, ήθελα να τον ακούω, πραγματικά έτσι τρελόμουν να τον ακούω, και ήταν έτσι μια από αυτές τις βραδιές. Μίλα μου λίγο για αυτή την βραδιά, απάνω στην πίστα όταν πρωτοτραγούδησες, πώς ένιωσες. Κοίταξε να δεις, σίγουρα είχα τρομερό άγχος και τρομερό τρακ. Δεν θυμάμαι όταν, ας πούμε, ανέβηκα πια επάνω και ξεκίνησα, ας πούμε, να τραγουδώ, ήταν το μικρόφωνο πήγαινε έτσι. Πραγματικά έτσι ήθελα εκείνο να ανοίξει η γη και να με καταπιεί. Βέβαια εκείνο γυρνάει και μου λέει στο αυτή, κλείσε τα μάτια σου, σαν να είσαι στο σπίτι μόνος σου, για πάρτι σου, δεν υπάρχει κανένας από κάτω και τραγούδα όπως εσύ ξέρεις. Το έκανα πραγματικά αυτό. Ας πούμε, αλήθεια, μου φύγε λίγο το άγχος. Όχι ότι πια ότι ήμουν και ο άνετος ο τραγουδιστής. Τελείωσε το τραγούδι. Ο κόσμος από κάτω... Παράλληλημα. Πραγματικά, δηλαδή, χειροκροτήματα, λουλούδια κτλ. Και γύρισα εδώ σε κάποια στιγμή έτσι αριστερά μου να τον κοιτάξω, να δω αν του άρεσε, ποια ήταν η αντίδρασή του. Και ήταν δακρυσμένος. Έτσι, αυτή ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Και αυτό, να σου πω τα λέγια, έτσι μου δίνει κουράγιο, έτσι, όσο το θυμάμαι. Είναι σαν να μου λέει, αξίζεις ρε παιδάκι μου, προχώρα.